οργανώνει ο κύκλος ποιητών με τη συνεργασία του Δήμου Αθηναίων, του μεγάλου ποιητής, του Σιουβενάκη. Είναι η πρώτη φορά που οργανώνεται ένα τέτοιο φεστιβάλ στην Ελλάδα και εμείς από τον κύκλο ποιητών, το όνομά μου είναι Δήνος Σιώτος, είμαι και εγώ ένα από τα μέλη του κύκλου ποιητών, είμαστε πολύ χαρούμενοι που μπορέσαμε και κατορθώσαμε να το πραγματοποιήσουμε. Δεν ήταν πολύ εύκολο, αλλά το καταφέραμε. Ladies and gentlemen, Mr. Ambassador, welcome to the the night before the last night, the last event before the last event of the first Athens in the World Poetry Festival. The last event is tomorrow night at the Benaki Museum, and the big one on Piraeus Street. It's the first time that in Greece such a big festival, such a festival of poetry happens, occurs by the Circle of Poets in collaboration with the City of Athens. The Mayor of Athens is involved, the Athens Concert Hall, and the Benaki Museum. Άρχισα να τους έλεγα πολύ νωρίς, από 14 χρονών. Ποιος τώρα έχει εκδώσει 9 ποιητικές συλλογές, 5 βιβλία με κίνια και 2 παραμύθια και παιδιά. Τμήματα έτσι έχουν μεταφραστεί στα αγγλικά, τα γαλλικά, τα ισπανικά, τα ιαπωνικά, τα ελληνικά, τα φλαμαντικά και τα πορτογαλικά και έχουν δημοσιευθεί σε πολλά περιοδικά σε όλο τον κόσμο. Έχει δημιουργηθεί στη χώρα της με πολλά βραβεία. Το 2005 ανακηρύχθηκε ως μία από τις 10 κορυφαίες νέες ποιήτρες του καινούριου αιώνα στην Κίνα. Είναι μέλος του Λογοτεχνικού Ινστιτούτου Χενάν και υπήρξε Poet in Residence στο Πανεπιστήμιο Ρενμίν του Πεκίνου. Μια επιλογή ποιημάτων της μεταφράστηκε από την Diana C. και τον George O'Connell, για την οποία οι μεταφραστές έλαβαν την γνωστή υποτροφία του National Endowment for the Arts, τον ΗΠΑ, NEA, το γνωστό, για το 2007. Thank you.
果实知道大地之血的灌溉，哭声知道高脚杯的体面，喉咙间的石头意味着亡灵在场。喝下它，猛兽的车轮需要它的润滑。碾碎人以及牙齿企图说出的真实。世界在盲人脑袋的裂缝里扭动，黑暗从那里来。Ανάμεσα σχήματα και δρόμοι, ανάμεση μια ανατομή και υπενιγμή το 2008. Επίσης τα αφηγήματα, η πόλη δεν θέλει συστάσεις. Είναι κύριο μέλος του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Ιδεόγραμμα και οργανώνει λογοτεχνικές συναντήσεις στην Κύπρο και στο εξωτερικό με τη συμμετοχή συγγραφέων από όλο τον κόσμο. Τον Μάρτιο του 2010 οργάνωσε την παρουσίαση του νομπελίστα Σουηδού ποιητή Thomas Tranströmer στη Λευκοσία. Τον Φεβρουάριο του 2011 την παρουσίαση τη Έστης Σωτεροπούλου. Λίλη Μιχαηλίδης, Lives and Works in Nicosia. Καλησπέρα. Θα σα διαβάσω κάποια πεζά ποιήματα τα οποία δούλεψα τον τελευταίο χρόνο. Το πρώτο είναι από τη σειρά στις παλάμες της Βαρκελόνης. Στο τρένο από το Κολόνια Κουέρ. Κάθονται δίπλα μας, στολισμένες για έξοδο. Η μια στα άσπρα, δαντελένια, σαν πεταλούδα. Η άλλη στα κοκκινόμαυρα, σαν παπαρούνα. Δαχτυλίδια, σκουλαρίκια, κολιέ που οδηγούν γύρω από το λαιμό. Μάτια βαμμένα, χείλη, ρούζ στα μάγουλα, τονίζοντας την επιθυμία για φίλημα. Οι ψεύτικες οδοντοστοιχίες προσπαθούν να υποτάξουν τη τσίχλα που ανεβοκατεβαίνει στα στόματα. Μιλούν ακατάπαυστα και γελούν σαν μικρά κορίτσια. Ένα είναι σίγουρο, προσθέτοντας τα χρόνια τους, ξεπερνούν 1,5 αιώνα. Στο τρένο προς τη Βαρκελόνη, φόρεσαν όλα τα εφόδια για μια επίσημη έξοδο. Δαχτυλικά αποτυπώματα, ταυτότητα, ηλικία. Φουσκωμένες φλέβες, έτοιμες να σκάσουν. Νύχια χρωματιστά, αραιά μαλλιά, στερεωμένα στα κεφάλια τους με φθένες. Τα τραντάγματα κάνουν τις κινήσεις τους πιο εύθραυστες, όπως και τις μνήμες που κουβαλούν στις τσάντες τους. Το τρένο σταματά, σηκώνονται, διορθώνουν τα φτερά τους, έτοιμες να αποβιβαστούν και να πετάξουν. Θα κρατήσω τίποτα για μένα. Όλα σου. Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Ακούγομαι. Επειδή είμαστε δίπλα στην Ακρόπολη, θα ξεκινήσω με έναν τρόπο παραδοσιακό. Θα σας διαβάσω πρώτα μία επίκληση. Είναι ένα μικρό ποίημα, 4 στίχοι, μία στάντσα, μία στροφή. Δεν το έχω αγγλικά. Λοιπόν, I'm going to start with, I don't have it in English, but it's just a standard 4 lines, and the title is Invocation, because we're in a special place and it fits the read perfectly well, at least for me. Φωνή του χόρτου και λάμψη του βουνού που χάνεστε μέσα στα νερά του νόστου, σήμα του χρόνου και χάρτη του ουρανού, δείξτε μου απόψε τα παράθυρα του αγνώστου. Το πρώτο ποίημα έχει τίτλο «Παλιές ιστορίες». Οι ποιητές ονειρεύονταν νερά, διαμάντια, δάκρυα τριαντάφυλλα. Εγώ καμένες πόλεις βλέπω στον ύπνο μου. Τριπολιμένα παράθυρα να ανεμίζουν τα τελευταία κουρέλια των ενίκων. Στο κλείσιμο του αιώνα δύσκολα περνάει κανείς από τη μέρα στο όνειρο.
το μυστικό βουνό αυτό που πετούν οι ηλεκτρικές πυροαλμπίδες. Ο διάβολος δεν σπάει πια το ποδάρι του, όπως ίσως θα ήθελε ο Τζον Ντάν. Να σταματήσει το ρεύμα, να νεκρώσουν τα στόματα του ήχου, οι πύλες της φωτιάς, τα διαγράμματα του θανάτου. Να αντιστραφεί το μαγνητικό πεδίο της γης, να πέσει ηλιακός άνεμος στα κοινοβούλια και σκοπεδοσωρεί των εθνών στα ζήτητα, λιμάνια χωρίς φώτα στον πυθμένα της νύχτας. Να ανάψει ξανά η μηχανή του νου από τον ήλιο. Είμαστε παιδιά της ένοπλης ειρήνης. Λάμπουν τηλεοράσεις σαν άστρα στα σαλόνια μας. Πού ανήκει ο Σπίνος, ο Τρυποφράκτης και ο Κορυδαλός. Να πέσει ο Μίχλης στα βουνάκια της αντένας. Κοίτα το σύμπαν και θα μάθεις την ηλικία του χρόνου. Μέσα στον ύπνο μου πόλεις σκέφτονται. Η στάχτη λάμπη σαν τρίχα του νερού. Όμως το ξαδοκόκκινο της Αλεπούς λαχτάρισα, που είδε τη φωτιά και κατάλαβε πως η προπαίδεια είναι ανοησία και ψέμα και οι πόλεις μας κάτω από κρατουνού, στοιχειωμένα εργοστάσια, τετράγωνα νεκρών, πλατείες που τις στράβει το φως ανοίγοντας το μεγάλο χαντάκι, όσοι κάθηκαν μέσα στο χαντάκι, ξετυλίγοντας το κουβάρι, δεν θα βρει στην αρχή του κόσμου, αλλά το τέλος ενός ονείρου που έχει σκοτεινιάσει. Αν το μαγνητικό πεδίο της γης αντιστραφεί, μπορεί και να πετάξουν, χωρίς φτερά και χωρίς άγγυρες, στη θάλασσα των άστρων, ενώ θα σβήνουν πίσω μας εμβατήρια νεκρών, χαμένες υποθέσεις, βασίλεια του Ποντικού, τα φώτα του Auschwitz. Σαν λάμπα της ανάκρισης με φώτιζε η σελήνη. Θυμήθηκα κοιτάζοντας τον κήπο στο σκοτάδι τα ενώτια της μάνας μου που ρίξα στο πηγάδι. Πίσω από τα δέντρα της αυλής ένας γαλάζιος φρύνος και ένα μικρό καμπαναριό. Λίγο πιο κάτω ο Ρήνος. Σαν ρόδο της μαρμαριγής ανάμεσα στα πλοία γλιστρούσε μάσπρο νηφικό μια ψεύτικη οφηλία. Χτυπούσε τα χρυσόμαυρά βαγνερικά φτερά του το Ποσειδόνιο σύννεφο, το ψάρι του θανάτου. Ήρθε Λαβέλ, Dance of Mercy, με τα φθαρμένα ημάτια και ο Κίτς με τέσσερα φιλιά, της φράγγισε τα μάτια. Και την Κασάνδρα αντίκρισε στη χώρα της ακρίδας, γυμνή πάνω στο ξύλινο παλτό της Μιχαλίδας. Ω εσύ που δες τον ύπνο σου ντυμένη στην κορφύρα, να καθρεφτίζεται η ψυχή στο μάτι του κρατήρα, στάσου για λίγο πριν να μπει στον παγωμένο αιώνα, εκεί που τρίβεται το φως, στην πόρτα του χειμώνα. Μνήμη της ρίζας, λάφυρο του νεκρωμένου χρόνου, του γαλαξία παλήρια, πέτρα και φως του χρόνου, ποιος σήκωσε του δειλινού την κόκκινη σημαία, και είδα να παίρνει ο Γκυλγκαμές την όψη του Περσέα, στις γάντες τα καμπαναριά και τις χαράδρες του Άδη. Φασματικά τριαντάφυλλα φαίγγανε στο σκοτάδι και άνθησαν μέσα του ποταμού το παγωμένο μπρίζο, χρυσοραγή χαμόγελα νεκρών που δεν γνωρίζω. Η πέρα των αστερισμών, νύχτα του καταδότη και σιδερένια λίκαινα του μεθυσμένου υπότη που ξέχασε το δρόμο του στο γύρισμα του αιώνα, πολύθη του καλοκαιριού και τύφη του χειμώνα, πείτε μου ποιος είναι του νου και της καρδιάς ο χάρτης, ενομολόγια του νερού, τάσματα της αστάθειας. Στα σύνορα του ποταμού, πάγωνε πρασίνη, μια κίτρινη μητρό.